Λοιπόν, άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα για όσους επιθυμούν να μπουν στη ρύθμιση μείωσης του ενοικίου. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Πανελληνίου Δικτύου Κτηματομεσοσιτών, από τη E-Real Estate, τον κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα. Να τον καλησπέρισουμε. Καλησπέρα κύριε Μπάκα. Καλό μήνα κιόλας. Καλό μήνα, με υγεία. Γλωσσοδέτης. Λοιπόν, κύριε Μπάκα, θέλω να μας βοηθήσετε λίγο να καταλάβουμε. Ένας εργαζόμενος, ο οποίος... του οποίου η επιχείρηση έκλεισε με κρατική παρέμβαση, εντολή. Έχει να πάρει τα 800 ευρώ και μένει σε ενίκιο. Τι γίνεται? Ακριβώς. Ο εργαζόμενος, ο οποίος η εταιρεία που δούλευε έχει κλείσει με κρατική εντολή, δικαιούται τα 800 ευρώ και να πληρώσει το 60% του μισθώματός του. Δηλαδή, αν είναι πρώτη του κατοικία. Δηλαδή, έχει μία μείωση 40% στην αξία του μισθώματος του ακινήτου που διαμένει. Αρκεί όμως ο ίδιος ο επιχειρηματίας της συγκεκριμένης εταιρείας να έχει δώσει την δήλωση που έχει κάνει στον εργάνη αυτή τη στιγμή ο ίδιος, ότι έκλεισε την εταιρεία του λόγω κρατικής εντολής, η κοινή δραστηριότητά του, και μετά ο συγκεκριμένος ενοικιαστής, υπάλληλος, θα πρέπει να μπει στο site support-emboloiseieka.gr και να κάνει την αίτησή του. Μάλιστα. Δηλαδή, ο συγκεκριμένος μπαίνει στο πληροφοριακό σύστημα εξυπηρέτησης επιχειρήσεων του Υπουργείου Εργασίας, στο συγκεκριμένο link που σας είπα προηγουμένως, και ο ίδιος καταθέτει το χαρτί του εργοδότη του που έχει διακόψει την εργασία με κρατική εντολή. Σημαντικό να αναφέρουμε το εξής όμως, ότι υπάρχει μια σειρά προτεραιότητες και από πρώτη Τετάρτη, δηλαδή σήμερα, έχει ανοίξει πλατφόρμα για όσα αφημοί λήγουν στο νούμερο 1. Αύριο είναι για τα αφημοί που λήγουν στο νούμερο 2. Στον αριθμό 2, μεθαύριο στο νούμερο 3 και φτάνει μέχρι την 14/2020 μέχρι τον αριθμό 0. Μάλιστα. Οπότε παίρνουν οι εργαζόμενοι από τον εργοδότη την απόδειξη ότι είναι στην εργάνη και έχουν κλείσει με κρατική επιχείρησή του, με κρατική εντολή, και στη συνέχεια μπαίνουν σε αυτή την πλατφόρμα, θα ψάξουν να τη βρουν όποιος ενδιαφέρεται, ώστε να κάνει την αίτηση για να μπει, για να πάρει το ενίκιο, να πληρώσει το 60%. Δηλαδή γλιτώνει το 40% του ενοικίου του ουσιαστικά για δύο μήνες. Κύριε Θεοδόση, είναι σημαντικό το εξής. Αυτό ισχύει για δύο μήνες, Μάρτιο και Απρίλιο. Όσοι εργαζόμενοι έχουν πληρώσει το μίσθωμά τους του μήνα Μαρτίου, αρχές του μηνός, δηλαδή ο πρώτος πέριο του μήνα, δηλαδή πριν τα δεδομένα του κορονοϊού και τα μέτρα στήριξης, θα πληρώσουν το μήνα Απρίλιο το 20%. Α, θα τους αφαιρεθεί λοιπόν. Ακριβώς. Και σημαντικό ποιο είναι? Να κοιτάξουν πάρα πολύ καλά οι εργαζόμενοι με τους λογιστές τους αν έχουν δηλώσει σωστά ότι το σπίτι που διαμένουν είναι η κύρια κατοικία τους. Α, μάλιστα. Διότι υπάρχουν πολλά προβλήματα όσον αφορά τη συγκεκριμένη δήλωση. Υπάρχει περίπτωση ένας εργαζόμενος να μην έχει δηλώσει το σπίτι που μένει ως κύρια κατοικία? Πώς αλλιώς υπάρχει περίπτωση να το έχει δηλώσει δηλαδή? Δεν ξέρω, απλά σας λέω ότι υπάρχουν περιπτώσεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε με διάφορους λογιστές αλλά και διάφορους συναδέλφους γενικότερα αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, όπου πολλοί λογιστές που κάνουν λάθος στην αποτύπωση του ενοικίου, συγκεκριμένο στο ε1. Οπότε μεγάλη προσοχή να πάνε στους λογιστές οι εργαζόμενοι να το ξεκαθαρίσουν, γιατί θα πληρώσουν το 60% για δύο μήνες, όχι ολόκληρο το ενοίκιο. Μία ακόμη ερώτηση και για να κλείσουμε, κύριε Μπάκα. Τώρα, οι επαγγελματίες, όσοι δεν έχουν ενταχθεί και οι εργαζόμενοι δεν έχουν ενταχθεί στο κλείσιμο με κρατική εντολή, σε αυτή την ρύθμιση που έκανε το κράτος, τι μπορούν να κάνουν? Υπάρχει περίπτωση να ευνοηθούν από αυτό? Κύριε Θεοδόση, δεν εμπίπτουν πουθενά. Ούτε στα 800 ευρώ επαγγελματίες που έχουν κλείσει αυτή τη στιγμή χωρίς κρατική εντολή, αλλά εμπίπτουν μόνο οι εργαζόμενοι τους και μπορούν δικαιούνται, αν έχουν αναστολή της εργασίας τους, μόνο τα 800 ευρώ. Δεν δικαιούνται καμία μείωση του ενοικίου. Αυτό που θα κάνουν πιο πολύ όμως είναι να επικοινωνήσουν τους ιδιοκτήτες των ακινήτων και να μπουν στην διαδικασία να δουν πόσο μπορούν να μειώσουν η συγκεκριμένη τιμή του ενοικίου τους για αυτές τις δύσκολες ημέρες που διανύουμε όλοι. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και τα 800 ευρώ, κύριε Θεοδόση, είναι για 45 ημέρες, ναι, δηλαδή 1,5 μήνα. 500 ευρώ το μήνα. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Μπάκα. Πολύ χρήσιμα τα όσα μας είπατε για όλους όσοι ενδιαφέρονται. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ και καλό μήνα.